να αρθούν ακόμη και τα όσα προβλέπονται στο νομοθετικό πλαίσιο για τις 8 Κυριακές που λειτουργούν ήδη τα καταστήματα και σε καμία περίπτωση να μην υπάρξει διεύρυνση, ζήτησε ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου με φόντο τη συζήτηση που ξεκίνησε χθες για την πρόταση που θα γίνει από την Αντιπεριφέρεια για τις Κυριακές που δύναται να λειτουργούν τα καταστήματα. Οι εργαζόμενοι εξέφρασαν τη σταθερή αντίδρασή τους σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, μιλώντας για αδυναμία των πολιτών να κάνουν αγορές όχι λόγω έλλειψης χρόνου, αλλά λόγω έλλειψης χρημάτων. Εμείς εκφράσαμε τη διαχρονική μας θέση, ότι είμαστε όχι μόνο αντίθετοι στη διεύρυνση λειτουργίας των καταστημάτων τις Κυριακές, αλλά είμαστε αντίθετοι και στο νομοθετικό πλαίσιο που προβλέπει αυτές τις 7-8 Κυριακές. Ο κόσμος δεν είναι ότι δεν έχει χρόνο για να ψωνίσει. Ο κόσμος δεν έχει χρήματα για να ψωνίσει. Πρέπει να το ξαναπούμε αυτό. Η πρόταση από την Αντιπεριφέρεια Ηρακλείου θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης που είναι σε εξέλιξη και πάντως θα αφορά στην πρόνοια για άνοιγμα των καταστημάτων πέραν των 8 που είναι ήδη θεσμοθετημένες. Κάτι που, όπως τόνισε ο κύριος Βοριάς, δεν απειλεί μόνο τους εργαζόμενους αλλά και τις τοπικές επιχειρήσεις, καθώς οι μόνοι που εξυπηρετούνται είναι τα πολυκαταστήματα. Είναι ένα μέτρο που ευνοεί τα πολυκαταστήματα, τις πολυεθνικές και χτυπάει σε εισαγωγικά τον εμποράκο, τον μικρομεσαίο επιχειρηματία που δεν μπορεί να σταθεί σε ένα πλαίσιο ανταγωνισμού που να εργάζονται 7 μέρες την εβδομάδα. Πάντως και στο ενδεχόμενο της διεύρυνσης των περιοχών στα οποία ισχύουν τα μέτρα περί λειτουργίας καταστημάτων με άξονα το αν είναι ή όχι τουριστικές ζώνες, ο κ. Βοριάς ξεκαθάρισε ότι μια τέτοια υπόγεια διαδρομή για τη διεύρυνση λειτουργίας των καταστημάτων Κυριακές τους βρίσκει κάθετα αντίθετους. Αν τυχόν γίνει η διεύρυνση των Κυριακών, θα υπάρξουν αντιδράσεις και ίσως και αγωνιστικές αντιδράσεις από το Εργατικό Κέντρο. Περάσαμε ένα τέτοιο μήνυμα στον Αντιπεριφερειάρχη. Σίγουρα θεωρούμε ότι θα ακουστούμε σε αυτό εδώ πέρα το κομμάτι, θα περιμένουμε την απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη πάντα στο πλαίσιο που τον αφορά. Γιατί σίγουρα και αυτός δεν μπορεί να παρέμβει στο κεντρικό νομοθετικό πλαίσιο που υπάρχει, ωστόσο όμως και εκεί ζητήσαμε να υπάρξει μια παρέμβαση από την ίδια περιφέρεια να αλλάξει αυτό το νομοθετικό πλαίσιο. Και δεν το θέσαμε μόνο εμείς, έχει σημασία ότι το θέσαν και εργοδοτικοί φορείς όπως η ΟΒΕΝΗ, όπως ο Εμπορικός Σύλλογος, που επίσης και αυτοί είναι αντίθετοι στο άνοιγμα των Κυριακών των καταστημάτων.